Τους 22 έφτασαν οι νεκροί, εκ των οποίων οι 17 είναι ξένοι τουρίστες από την επίθεση ενόπλων στο Μουσείο Μπαρντό της Τίνιδας δίπλα στο Κοινοβούλιο της Τιμισίας. Οι ένοπλοι αρχικά άνοιξαν πύρ εναντίον επισκεπτών την ώρα που αποβιβάζονταν από τουριστικό λεωφορείο και στη συνέχεια κρατούσαν ομήρους εντός του μουσείου. Στους νεκρούς είναι και ένας αστυνομικός, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης των ενόπλων, μία καθαρίστρια και ένας φύλακας του μουσείου. Παράλληλα, οι δύο δράστες που κρατούσαν τους ομήρους έχασαν τη ζωή τους από αστυνομικά πυρά. Το Κοινοβούλιο της Τιμισίας την ώρα της επίθεσης συνεδρίαζε και συζητούσε αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας μετά από επίθεση που εξαπέλυσαν 2 άνδρες με καλάσνικοφ σε εστιατόριο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών από συμμορίες που δρούν στην περιοχή και όχι με τρομοκρατία. Με πυροτεχνήματα και συναυλίες γιόρτασαν οι κάτοικοι της Κρυμαίας τον έναν χρόνο από την προσάρτηση της περιοχής στη Ρωσία. Την ίδια ώρα εορταστικό ήταν το κλίμα και στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθυνόμενο σε χιλιάδες πολίτες να τονίζει ότι η Ρωσία ανέκτησε τις ιστορικές της ρίζες με την προσάρτηση της Κρυμαίας.